Τι γίνεται, παιδιά, τι μου κάνετε, ε? Σας έλειψα. Άντα, και εμένα μου λείψατε. Τι, δεν ξέρεις το λόγο που άρχισα να βγάλω βίντεο? Άμα με ακολουθούσες στο Instagram, θα ήξερες. Yeah. Α, παιδιά, έπαθα πλάκα, μιλάμε. Μη σας πω, συγκινήθηκα κιόλας όταν είδα ότι πλέον έχει τη δική της σειρά η Σωσό Παπαδήμα. Χιόνια στο καμπαναριό, πέθανε όλο το χωριό. Λοιπόν, σήμερα θα σας αποδείξω πως εάν είσαι καλός στα puzzle, τότε ναι, μπορείς και εσύ να πετύχεις το Netflix. Αράξτε λοιπόν εσείς τις καραπεδάρες σας, τις καρεκλάρες σας, τις κρεβατάρες σας, όπου είναι ο καθένας τέλος πάντων. Πάρτε και snacks, πάρτε και αναψυκτικά και ελάτε μαζί μου να διασκεδάσουμε σχολιάζοντας την σειρά Wednesday που έχει σπάσει, θα λέγαμε, τα ταμεία στο Netflix. Έτοιμοι! Φύγαμε! Πριν ξεκινήσω, να υπενθυμίσω σε όσους αρέσει, ρε παιδί μου, το υλικό που βλέπουν σε αυτό το κανάλι, να μην ξεχνάνε να το δείχνουν πατώντας το κουμπί του like, και αν είσαι καινούριο στο κανάλι, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνεις καμία από τις βιντεάρες που θα έρθουν στο μέλλον. Και να πω και ένα ξεχωριστό τεράστιο ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού εδώ του καναλιού που βοηθούν έμπραχτα την προσπάθεια που γίνεται. Αν θες και εσύ να στηρίξεις το κανάλι, πάτησε το κουμπί της συμμετοχής. Ξεκινάμε! I'm not sure whose twisted idea it was to put hundreds of adolescents in underfunded schools run by people whose dreams were crushed years ago. Η σειρά Wednesday, κυρίες και κύριοι, ξεκινάει φτύνοντας αλήθειες. Και εγώ φτύνω, αλλά όχι αλήθειες. Παρουσιάζοντάς μας με τον ιδανικότερο τρόπο την πρωταγωνίστριά μας, το καμάρι μας, το γλυκό μας, το αθώο, το κορίτσι μας, κυρίες και κύριοι, την Wednesday, η οποία δεν έχει πειράξει ούτε μίγα, μιλάμε. Άκυρο, δεν έχει πειράξει μίγα. Σκέτο, τελεία. Όλα τα άλλα τα ξεπατώσει. Σκληρές μεν οι πράξεις της Wednesday, αλλά παιδιά, απόλυτα δικαιολογημένες, γιατί πριν το κάνει αυτό, προηγήθηκε αυτό. Και εδώ θέλω να σας μιλήσω για το κύριο συστατικό που με έκανε να συμπαθήσω αυτήν τη σειρά. Έμφαση στο συμπαθήσω. Και αυτό είναι η μελοποίηση μιας ιδέας ώστε να μπορεί, ρε παιδί μου, να έρθει και να κάτσει τέλεια στην σημερινή εποχή. Γιατί για όσους δεν το γνωρίζουν, το Wednesday στηρίζεται στην σειρά η οικογένεια Adams των 90s, όπου αυτή με την σειρά της στηρίζεται στο ομώνυμο κόμικ. Στην σειρά των 90s λοιπόν, η Wednesday είναι ένας δευτερεύοντας χαρακτήρας που δεν μιλάει σχεδόν καθόλου, το μόνο που κάνει είναι αρά και που να πετάει κάποιες ατάκες, ρε παιδί μου. Ατάκες βέβαια. How do I look? Disturbing. Που την έκαναν από τότε να ξεχωρίσει στα μάτια του κοινού. Κάποιος το είδε αυτό, κάποιος μάγκας μάλλον το είδε αυτό και λέει, γιατί να μην κάνουμε μία σειρά στο όνομά της. Και αυτό έκανε. Και εντάξει, τώρα δεν μπορώ να παραλείψω να μιλήσω για τη soundtrackάρα της σειράς Wednesday που έχει φτιαχτεί από τον Danny Elfman, ο οποίος, παιδιά, μπορώ να πω εδώ πέρα, έχει δώσει ένα vibe από Spider-Man Trilogy του Sam Raimi και δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση αυτό, αλλά οι συγγραφείς της σειράς Wednesday είναι και οι συγγραφείς, έχουν γράψει δηλαδή το σενάριο της ταινίας Spider-Man 2. Όχι ρε σειρά, όχι ρε σειρά, αυτό δεν είναι δίκαιο. Όχι και την Catherine Zeta-Jones μέσα, τώρα... Αυτό είναι έτσι από μόνο του. Είναι χτύπημα κάτω από τη μέση. Τώρα εγώ πώς θα δω αντικειμενικά αυτή τη σειρά, μου λέτε? We'll love nevermore. Won't she dish? Of course she will. It's the perfect school for her. Why? Φαντασίας λοιπόν η σειρά μας και το δικαιολογεί αυτό το τίτλο από την αρχή της, διότι εδώ η Wednesday, παρόλο που πήγε να δολοφονήσει μια ολόκληρη κολυμβητική ομάδα, αντί να βρίσκεται πίσω από τα σίδερα της φυλακής, πάει σε ένα ειδικό σχολείο για απόκληρους, το οποίο ονομάζεται Nevermore. Thanks. Sure you want to get out here? The trail might look pretty, but it runs right past Nevermore. Και εδώ ακριβώς, παιδιά, μπαίνει το πρώτο στοιχείο του puzzle, το πρώτο κομμάτι μας. Και αυτό το κομμάτι έχει τίτλο Sherlock Holmes, γιατί αυτός που μόλις είδατε καταλήγει νεκρός. Ποιος τον σκότωσε όμως? Μήπως ήταν άνθρωπος? Μήπως ήταν τέρας? Μήπως ήταν κάτι ενδιάμεσο? Κανείς δεν ξέρει, κυρίες και κύριοι. Μόνο ο Sherlock και η Wednesday μπορεί να μάθει. Wednesday is certainly a unique name.
Ωχ, χαμπάλ, παιδιά, φέρτε ό,τι ευρυγόνιο φακό έχετε, γιατί στην σειρά μας συμμετέχει η Gwendolyn Christie και κάπως πρέπει να χωρέσει στο πλάνο αυτό το κορμί ενός μέτρου και 91 εκατοστών. Λες και δίμετρο, ένα τακουνάκι να βάλει, έγινε δουλειά. Όπου εδώ πέρα υποδίεται την διευθύντρια του σχολείου Nevermore, την Larissa Wins. I'm guessing it was the day of the week you were born. I was born on Friday the 13th. Ρε, Λαρίσα, κοπέλα μου, δηλαδή τι σκεπτικό είναι αυτό. Αν ίσχυε αυτό, θα έπρεπε και όσες τις λένε Κυριακή να έχουν γεννηθεί Κυριακή. Δεν πάει έτσι το πράγμα, το καταλαβαίνεις. Her name comes from a line from my favorite nursery rhyme. Wednesday's child is full of woe. Το νανούρισμα που αναφέρει εδώ η εκθαμβωτική, θα έλεγα, Morticia Adams, είναι ένα αγγλικό νανούρισμα το οποίο πάει κάπως έτσι. Monday's child is fair of face, Tuesday's child is full of grace, Wednesday's child is full of woe, που το λέει εδώ πέρα και η Morticia, Thursday's child has far to go, κτλ. Κτλ. Σας το έχω βάλει εικόνα, διαβάστε. Γενικότερα υπήρχε πιο παλιά μια προκατάληψη ότι αν ένα παιδί γεννηθεί Τετάρτη, τότε θα είναι κακότυχος στη ζωή του. Εντάξει, παιδιά, ευτυχώς. Στο σήμερα αυτές οι δυσιδαιμονίες δεν υπάρχουν πλέον. Τσαπάω ένα τηλέφωνο. Έλα μανά. Ναι, ναι. Να σου πω, μπορείς να με ξεματιάζεις λίγο. Ναι μωρέ, γιατί είμαι χάλια. Άντε μπράβο. Τι? Δεν έζησες από το σπίτι 2 μέρες. Γιατί? Α, είδες μαύρη γάτα. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, σ' αφήνω γιατί έχω δουλίτσα. Τι, ναι, 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 με λάδι, το καλό το spell κάνε, ναι, άντε τα λέμε. Τι λέγαμε, ναι. Πάλι καλά, στις μέρες μας αυτά δεν υπάρχουν πλέον. Should we go meet your new roommate? Εντάξει παιδιά, δεν λέω, και εγώ τίγκα στα χρώματα είμαι, αλλά αυτό παραπάει. Howdy, roomie. Wednesday, this is Enid Sinclair. Ή αλλιώς Harley Quinn που είναι στο 20% της μεταμόρφωσης. Welcome to Ophelia Hall. Not a hugger. Καλά ρε κομπηλιά, δεν είναι και πολύ δύσκολο να καταλάβεις ότι Wednesday δεν είναι και πολύ τσαγκαλιά. Σαν κούτσουρο καθηγητέ. Please excuse Wednesday, she's allergic to color. Και να μην είναι κάποιος αλλεργικός στα χρώματα, εκεί μέσα σίγουρα θα αποκτήσει αλλεργία στα χρώματα. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η Wednesday είναι όντως αλλεργική στο χρώμα, οπότε της φτιάχνουν μια ειδική στολή σε άσπρο και μαύρο. Που, παιδιά, θα σας το πω, μεταξύ μας όμως δεν θέλω να το μάθει Wednesday, και το άσπρο και το μαύρο χρώματα είναι. There's my mother smirking at me. It's all a part of their nefarious yet completely obvious. Πώς κάνετε έτσι την νέα Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, ρε? Πάτε καλά. Ζωρό δεν έχετε δει. Αυτό είναι η Ιεροσυλία. Welcome to the quad. Αυτό δεν είναι το δέντρο από το... Τέλος πάντων, ας μην το πω γιατί μπορεί να είναι ιδέα μου. There are many flavors of outcasts here, but the 4 main cliques are fangs, furs, stoners and skills. Πολύ ωραία! Δεν είναι καθόλου μα καθόλου ιδέα μου. Τι πιο εύκολο, παιδιά, τι πιο καλό, τι πιο σίγουρο από το να αντιγράψεις ένα ήδη επιτυχημένο project. Και η σειρά Wednesday αντιγράφει ένα όντως επιτυχημένο project και μιλάω φυσικά για το franchise Harry Potter. Και θα ξεκινήσω δικαιολογώντας αυτό που είπα απαλά, αλλά πιο μετά όσο θα περνάει το βίντεο θα δείτε, παιδιά, πως το πράγμα δεν μένει απλά στην επιφάνεια, μπαίνει και πολύ πολύ βαθιά, ξεφεύγει. Λοιπόν, αρχικά έχουμε ένα σχολείο το οποίο λειτουργεί κρυφά από τον υπόλοιπο κόσμο σε μια απομακρυσμένη περιοχή. Δίπλα τώρα από αυτό το σχολείο υπάρχει ένα τεράστιο δάσος, μέσα στο οποίο δάσος κρύβονται επικίνδυνα και σκοτεινά μυστικά. Οι μαθητές τώρα του σχολείου είναι χωρισμένοι σε κοιτώνες, όπου κάθε μία ομάδα από αυτές έχει κάποιες special ικανότητες και καλούνται όλοι αυτοί με τη βοήθεια της εκλεκτής που έσκασε από το πουθενά στο σχολείο να λύσουν ένα μυστήριο που υπάρχει πίσω από όλο αυτό. Σας είπα, θα ξεκινήσω απαλά. Αν και αυτό από μόνο του, ρε παιδί μου, απαλά δεν το λες, αλλά εάν ξέρατε αυτά που ξέρω, θα καταλάβετε γιατί το είπα. Περιμένετε. You know, it's a small school and there wasn't much online about you. Oh, you know, you should really get on Insta, Snapchat and TikTok. Μία τεράστια έκκληση στους δημιουργούς των μελλοντικών σειρών, ταινιών, ό,τι είναι τέλος πάντων. Μην χρησιμοποιείτε τα περαστικά, θα έλεγα, social media της εποχής στα project σας. Είναι ηλίθιο. Γιατί το Insta, το TikTok, το Facebook, οποιοδήποτε, ρε παιδί μου, social media, σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Όμως η σειρά σου, φίλε μου, ή η ταινία σου, φίλε μου, είναι κάτι υποτίθεται το διαχρονικό. Ένας δηλαδή που θα πάει να το δει μετά από 10 χρόνια που μπορεί το TikTok ή το Instagram να μην υπάρχει,
Γιατί να του χαλάζεις, ρε παιδί μου, το illusion. Καταλαβαίνω ότι προσπαθείτε να κάνετε όσο πιο teenager friendly το project σας, αλλά για μένα, παιδιά, όχι. Αυτό, σταματήστε το. I find social media to be a soul-sucking void of meaningless affirmation. Και γι' αυτό επίσης, μπράβο, ρε Wednesday! Παιδιά, λουτρώ αλήθειες πρωταγωνίστρια μας, έτσι, δίνει πόνο. My little Scorpio won't be alone. Και αυτό εδώ το πράγμα, αυτό ναι, είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί. Είναι ο αγαπημένος μου χαρακτήρας από αυτή τη σειρά, ονομάζεται The Thing, το πράγμα δηλαδή. Και παιδιά, είναι ένα επίτευγμα το ότι είναι ο αγαπημένος μου χαρακτήρας, γιατί μιλάμε για έναν χαρακτήρα ο οποίος είναι απλά ένα χέρι. Και επειδή όσοι βλέπουν αυτό το κανάλι γενικά είναι έμπειροι, δεν νομίζω κανένας να νόμιζε ότι αυτό ήταν CGI το πράγμα. Εννοείται ότι επειδή είναι ο Tim Burton πίσω από αυτό το project, το χέρι αυτό θα γινόταν με πρακτικότατο τρόπο. Υπάρχει ηθοποιός που παίζει πίσω από το χέρι και συγκεκριμένα δεν ηθοποιός, είναι ταχυδακτυλουργός. Where's the rest of them? The torso and arm over there. Σας το είπα εγώ, ο τίτλος από την ένταρξη της σειράς έγινε σαν κούκλα Action Man μετά που συνάντησε με σκύλο. Ένα πόδι εδώ, ένα χέρι από εκεί, το κεφάλι να λείπει. What do you want me to tell the press? Tell the bear is back. You don't really believe that, Sheriff. No, I don't. Και ο Σερίφης του Jericho λέγεται η πόλη στην οποία βρίσκεται η Nevermore, καλείται να βρει τον δολοφόνο που κρύβεται πίσω από αυτήν την δολοφονία. Look, I know these murders are connected to Nevermore, I just can't prove it yet, so until I can, it's a goddamn bear. Ο οποίος Σερίφης, όπως είναι φυσικό, δεν πολύ συμπαθεί, ρε παιδί μου, τον Nevermore, γιατί αντί να κάθεται στο γραφείο του και να χοτρένει τρώγοντας ντόνατ, βγαίνει έξω τώρα και κάθεται και ασχολείται με κάτι πάλιο δολοφονίες ή κάτι τέτοια. What the hell did you do to my room? Dividing our room equally. Όπα, τι έγινε παιδιά, αντιγράφουμε και Κωνσταντίνου και Ελένης τώρα. Από εδώ είναι η δική μου μεριά, από εδώ είναι η δική σου. Πήγα αμέσως σε αυτή τη γραμμή και πήγαινε σπίτι σου. Όταν τα έκανα αυτά η κατακουζίνα, εσείς ακόμα βυζένατε. I devote an hour a day to my novel. Perhaps if you did the same, your blog might be coherent. Όλοι παιδιά, 1000% είχαμε έναν εκνευριστικό συμμαθητή, ο οποίος τα ήξερε όλα, μας έσπαγε τα νεύρα και θέλαμε όλοι να τον δολοφονήσουμε. Και αν εσύ τώρα σκέφτεσαι ότι, α, όχι Θωμά, εγώ δεν είχα, μάντεψε. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι πως ό,τι και να κάνεις, όσα skills και να έχεις, όποιος και να είσαι, μπροστά στη Wednesday, είσαι γατάκι ρε! Γιατί Wednesday, κυρίες και κύριοι, μπορεί στη σειρά να είναι μόλις 15 ετών, αλλά στην ψυχή και στα skills είναι 60χρονη. It's how people express their feelings, you know. Α! Γιατί φοράει παπούτσι με πιλωτή η Wednesday, ρε! Εντάξει, καταλαβαίνω ότι κάπως θα έπρεπε να φτιάξετε το 1,55 που έχει για ύψος η Ortega, αλλά όχι έτσι. Αυτό είναι σαν αθλητικό παπούτσι που το έχει τσιμπήσει μέλισσα. Επίσης, Tim Burton, σε αγαπάω, σε εκτιμάω, αδερφέ μου, αλλά όταν θέλεις να μας δώσει συμμετρία, να μας δίνει συμμετρία. Γιατί αυτή εδώ μπορεί να είναι πλανάρα, αλλά συμμετρία δεν είναι. Γιατί η Ξανθούλα ήθελε, ρε παιδί μου, μισό βηματάκι πιο μπροστά να κάνει για να είναι συμμετρικό αυτό το πλάνο. Και το προχωράω γρήγορα γιατί έχει αρχίσει και με πιάνει βαγούρα. Good evening, girls. Oh, sorry about the mud. Wanted to make sure that Wednesday was... Α, η Βίλμα από το Scooby-Doo. Is this a bad time? Ναι, είναι κακή στιγμή. Λατρεύω το Scooby-Doo, παιδιά. Λατρεύω το Scooby-Doo. Μπορεί να κάνουμε καμιά ταινία καλύτερα και θα δούμε. Αλλά ρε εσείς, τι είπαμε πιο πριν. Είπαμε, όταν θα δίνετε συμμετρία, θα τη δίνετε all the way, 100%. Μισά πράγματα δεν τα μπορώ. Η ταινία εδώ πέρα κάτω, ενώ λίγο πιο πριν ήταν κολλημένη ρημάδα στη μέση του παραθύρου. Τώρα, γιατί την έχετε πάει λίγο πιο δεξιά? Για να μου σπάσετε μένα τα νευρά. Τι θέλετε, ρε, να πάθω κεφαλικό, αυτό θέλετε? I'm Miss Thornhill, your door mom. Apologies, I wasn't here to greet you when you arrived. Αλλά μου είχαν πέσει τα γυαλιά και ψάχνα να τα βρω. Here's a little welcome gift for my conservatory. I try to match the right flower to each of my girls. Δώρο από Wednesday σε Wednesday λοιπόν έχουμε εδώ πέρα, γιατί παιδιά, η ηθοποιός που υποδίεται εδώ πέρα την κυρία Thornhill είναι η ίδια ηθοποιός, η Κριστίνα Ρίτσι, όπου υποδίθηκε την Wednesday στην σειρά των 90s. Πάρα πολύ τα γουστάρω αυτά, μπράβο σας που τη βάλατε μέσα σε αυτήν εδώ τη σειρά. Και παιδιά, να ξέρετε πως η Ρίτσι, όταν υποδιόταν την Wednesday, με τεράστια επιτυχία κιόλας, ήταν μόλις 13 ετών. Θα σέβεστε. What's the story about going into the local town? Passes to Jericho are a privilege, not a right. Και το λοιπόν, σας είπα πιο πριν ότι η Wednesday μπορεί να είναι 15, αλλά στην ψυχή είναι 60. Και μέχρι τώρα μας έχει αναπτύξει, ρε παιδί μου, μόνο ένα skill της, αυτό της συγγραφής. Για πάμε. Point to Wednesday. Η Wednesday, κυρίες και κύριοι, είναι και συγγραφέας και ξυφομάχος. Και αν νομίζετε ότι εδώ τελειώνουν τα skills, καλά εντάξει. Καλά, εντάξει. I knew it. Hello,
thing. Surrender. Πω ρε παιδιά, είναι ό,τι καλύτερο το πράγμα, ό,τι καλύτερο και είναι και η τρανή απόδειξη πως τα πρακτικά εφέ πάντοτε θα υπερτερούν τον CGI, όσο και να προχωρήσει αυτή η τεχνολογία. You have two options. Option 1, I lock you in here for the rest of the semester. Option 2, you pledge your undying loyalty to me. Δηλαδή με άλλα λόγια, το The Thing μόλις έγινε το δεξί χέρι της Wednesday. I read the notes from your school counselor, Mrs. Bronstein. She had a nervous breakdown after our last session, had to take a 6-month sabbatical. Συνεχίζοντας, η σειρά μας μεταφέρει στο Τζέρικο και πιο συγκεκριμένα σε μια συνεδρία με μια ψυχολόγο που τους έχουν κλείσει από το Nevermore της Wednesday, η οποία συνεδρία καταλήγει εδώ. Συγγραφέας, ξυφομάχος, διαρρήκτης. Προχωράμε. I need a quad over ice. It's an emergency. Τι, τετραπλό εσπρέσο? Μετά ρε παιδιά, πώς να μην γυαλίζει το μάτι τους, λογικό είναι. I mean, spoiler alert, the espresso machine's having a seizure, so all we have is drip. What's wrong with your machine? Τι έχει, έχει πρόβλημα μηχανή. Φύγε από εκεί, μωρή νερά, έδω να την κοιτάξω εγώ. Doesn't help that the instructions are Italian. I need a tri-wing screwdriver and a 4mm Allen wrench. Read Italian. Ότι τώρα εσένα αυτό σου φάνηκε περίεργο, το ότι ξέρει ιταλικά. Ότι ξέρει δηλαδή το Allen 4 χιλιοστών θα το περάσουμε στο τουκού. You have a valve issue. I've seen it before. Αχ, αυτό είναι. Λοιπόν, αδερφέ, μπουζί, θέλεις και είσαι κομπλέ, έτσι. Τι? Όχι, όχι, δεν το έχω έτοιμο. Θα μου τα αφήσεις, δεν προλαβαίνω. Έχω να τελειώσει και μια ξυφομαχία. Wow, thanks. Συγγραφέας, ξυφομάχος, διαρρήκτης, μάστορας. Συγγραφέας, ξυφομάχος, διαρρήκτης, μάστορας και δασκάλα του κουμφού. You're an Adams. Don't tell me Gomez Adams is your father. Ό,τι της είπε! Όντως ρε παιδιά, τι της είπε? That man belongs behind bars for murder. Πάρτα στα μούτρα μωρί, ο πατέρας είναι φωνιάς. Παιδιά, ο Σερίφης είναι εντελώς και διάτροπος. Δεν τον νοιάζει τίποτα, δεν τον ενδιαφέρει ρε παιδί μου. Ξέρει Wednesday ότι ο πατέρας της κατηγορείται για φόνο, δεν το ξέρει, χαίστηκε εντελώς. Κλασικός χωριάτης, πιανούς εσύ τους λέει του Adams, του φωνιά. Α, και εσύ φωνιάς θα σε ρε, α, είχα. Συγγραφέας, ξυφομάχος, διαρρήκτης, μάστορας, κουμφού μάστερ, τσέλο σόλιστ. Κομματάρα πάντως, αυτό δεν λέω. Ω, Χάρη, εσύ! Α, όχι παιδιά, δεν είναι ο Χάρη Πότερ αυτός, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Εντάξει, τι να κάνω, δεν θέλει και πολύ ρε παιδιά. Λίγο τα μαλλιά, λίγο τα γυαλιά, λίγο η σκάλα που είναι ακριβώς ίδια με τις ταινίες Χάρη Πότερ. Μπερδεύτηκα, λογικό είναι. Α, καλά. Και από εδώ και πέρα, παιδιά, ξεκινάει το αριστοτεχνικό σενάριο της σειράς μας. Αυτός εδώ λέγεται Rowan Laszlo και για κάποιο λόγο έσκησε τη μισή σελίδα από αυτό το βιβλίο και όχι ολόκληρη. Ο οποίος Laszlo πιο μετά θα κάνει αυτό. Αλλά ας αφήσουμε τον Rowan Skywalker στην άκρη, γιατί πρώτα θέλω να δούμε το δώρο που θα κάνει ο αγαπητικός της Ξινούλας στην Ξινούλα. Μπράβο! Αυτό είναι δώρο, ρε! Κι άλλοι πηγαίνουν και φέρνουν λουλούδια και κουκλάκια και άλλες τέτοιες ιδέες. Ο τύπος της πήγε το φάκελο με το κακό ποινικό μητρό του πατέρα της. Τέλος πάντων, πίσω στον Darth Vader τώρα. What are you doing? Saving everyone from you. I have to kill you. Ποια να σκοτώσεις βρε μόμολο. Έχεις δει πως λέγεται αυτό το show? Girl in the picture, that's you. You want to kill me because of some picture. Έλατε. Καλή ερώτηση, Wednesday. My mother drew that picture 25 years ago and she was a student at Nevermore. Πάμε λοιπόν. Ο Rowan θέλει να σκοτώσει τη Wednesday γιατί λέει η μάνα του 25 ολόκληρα χρόνια πριν είχε φτιάξει αυτήν εδώ τη ζωγραφιά που μέσα της υπάρχει Wednesday και του είπε πως το πεπρωμένο του γιού της είναι να σκοτώσει αυτήν την κοπέλα πριν καταστρέψει το σχολείο. Δείτε πως κατέληξε ο γιος της. Α, φοβερή μάντησα η μάνα σου, Ρωάν. Φοβερή, δεν το συζητώ, ε. Ναι. Γεια σου, κακό CGI.
Οπότε από εδώ και πέρα το σενάριο της σειράς θα κινηθεί γύρω από αυτό το μυστήριο, ρε παιδί μου, που υπάρχει πίσω από το τέρας και πίσω από τη ζωγραφιά αυτή που έφτιαξε 25 χρόνια πριν η μητέρα του Rowan. Και εννοείται ότι η Wednesday θα κληθεί να λύσει αυτό το μυστήριο. Και αν δεν το γνωρίζατε, η Wednesday, παιδιά, πάντοτε πετυχαίνει τους στόχους της. Συγγραφέας ξυφομάχος, διαρρήκτης μάστορας, κούμφου μάστερ, τσέλο σόλιστ και... τοξοβόλου! My guess is run away. Ρε, τι τζάκι είναι αυτό ρε, ποιος το είχε το γραφείο αυτό πριν, ο δοντίατρος? Έτσι δεν σε βάζουν ρε παιδιά οι δοντίατροι. This monster wasn't a bear or some other wild animal. I've hibernated with grizzlies, I know the difference. Αυτή τώρα, γιατί κοιμήθηκε με αρκούδες? Ρε, εσείς πάτε καλά, καταλαβαίνω ότι θέλετε να την κάνετε OP την πρωταγωνίστρια, αλλά... άμα είναι έτσι, βάλτε την να πνίξει για δύο φίδια με τα γυμνά της χέρια στον τον Ερακλή. Έλα Χριστέ και Παναγία. Someone is trying to cover up Rowan's murder. That's the only reason to scrub the crime scene. Ναι βρε κορίτσι μου, οκ, αλλά ο Rowan δεν πήγε κι αυτός με τη σειρά του να σε δολοφονήσει. Εσύ γιατί έχεις φάει τέτοιο κόλλημα με τη δική του δολοφονία, δεν καταλαβαίνω. You're gonna wanna see this. Αποτυχημένος Χάρι Πότερ επέστρεψε! Ωρε κάτι γλέντια που θα κάνουν στο Hogwarts! Στο Nevermore. Και τώρα ρε παιδιά, να πούμε κάτι εδώ. Εντάξει τώρα, ας μην κρυβόμαστε πίσω στο δάχτυλό μας. Όλοι καταλάβαμε ότι η διευθύντρια άλλαξε μορφή και εμφανίστηκε ως Rowan, γιατί ήταν οφθαλμοφανέστατο. Με το που βγήκε έξω η διευθύντρια, εμφανίστηκε ο Rowan και δεν ξανεμφανίστηκε ποτέ ξανά η διευθύντρια. Δηλαδή, τι κάνει νιάου-νιά στα κεραμίδια! Yoko, come on, flare those whiskers. The poke up droops for no one. What is the poke up anyway? Α, θα έχουμε και κύπελο στη σειρά. Μάλιστα, μάλιστα. Αναρωτιέμαι, σε ποιο άλλο project υπήρχε κύπελο? Οι αντίγραφες πετάγονται συνεχώς. The Goblet of Fire. Στραουδάρα, ψάρωσα. What was that? A note only dogs can hear. Ρε παιδιά, λίγο ησυχία εδώ πέρα. Ρε παιδιά, ρε Wednesday, τι μας έχεις κάνει τώρα εδώ πέρα, μωρέ, τι μας έχεις κάνει? Συγγραφέας ξυφομάχος, διαρρήκτης μάστορας, κούφου μάστερ, τσέλο σόλις, τοξοβόλος και σφυρίχτρα. Για σκύλους. Eugene Ottinger, founder and president of the Nevermore Hummers. Α, να ο λόγος παιδιά που είναι έτσι τα παπούτσια της Wednesday. Η ορεινή μέλισσα που βλέπετε εδώ πέρα παιδιά ονομάζεται Eugene, ο οποίος είναι ο απαραίτητος νέρτουλας που πρέπει να υπάρχει σε κάθε teenager σειρά. Είναι ρε παιδί μου ο νέρτουλας που θα συνδεθούν όλοι οι νέρτουλες που βλέπουν αυτή τη σειρά. Βλέπουν είπα, που βλέπουμε αυτή τη σειρά. Back off and leave me alone. Ο Rowan και καλά φεύγει λοιπόν, το πράγμα τον ακολουθεί από πίσω και τι να δει. Βασικά αυτό δεν είδε τίποτα, εμείς είδαμε. No shit, Sherlock. There's an open spot next to me, if you can stand sitting that close to an elitist snob. Α, ναι, παιδιά, θα το ξέχναγα αυτό. Έχουμε και τον δεύτερο αγαπητικό της ξινούλας, τον Xavier, ο οποίος εδώ θα παίξει τον ρόλο του καληνυχτάκια. Και παιδιά, δεν φαντάζεστε τι δύναμη έχει ο Xavier. Πώς να εντυπωσιάσω μια κοπέλα που μου αρέσει ρε παιδί μου, θα ζωντανέψω μια αράχνη μπροστά της. Είχε χάρη βρε και φταίει που είναι η Wednesday και δεν είναι καμιά άλλη, γιατί άμα ήταν καμιά άλλη, με το που έβλεπε την αράχνη θα είχε περάσει μέσα από την τζαμαρία. These are ruins. Ναι. Η Wednesday βρίσκει τα γυαλιά του Rowan στο δάσος μετά από μέρες, το οποίο δάσος το έψαχνε ολόκληρη η αστυνομία μαζί με το σερίφι και δεν τα είχα βρει αυτά τα γυαλιά και τα βρήκε Wednesday. Μάλιστα. Και όχι απλά βρίσκει παιδιά αυτά τα γυαλιά η Wednesday στο δάσος Ρούκου, είναι και το βασικό στοιχείο το οποίο θα το ακουμπήσει για να της δημιουργήσει το όραμα που θα δει ρε παιδί μου που είναι το βιβλίο που έχει την άλλη μισή ζωγραφιά από αυτό που έσκησε πιο πριν ο Rowan. Όχι τώρα πείτε μου εσείς αλήθεια, ο Rowan αυτή τη ζωγραφιά γιατί την έσκησε από το βιβλίο μισή και δεν την πήρε ολόκληρη, ή γιατί την έσκησε γενικά, να την κάνει τι τη μισή ζωγραφιά, να τη δείξει τη Wednesday την ώρα που τη δολοφονεί για να τη δικαιολογήσει γιατί τη δολοφονεί? Rowan, θα σου πω κάτι φιλέ, χέστηκε, θα είναι δολοφονημένη, δεν πρόκειται να σου κάνει παράπονο, είτε ξέρει γιατί το έκανες, είτε όχι, it's the same thing. Never lose that Wednesday. The most interesting plants grow in the shade. Όχι! That purple book has got to be around here somewhere. Start investigating.
Και από εδώ και πέρα η σειρά μας θα βάλει την πρωταγωνίστριά μας να ψάχνει για αυτή τη μυστική κρύπτη μέσα στην οποία υπάρχει το βιβλίο που έσκησε τη μισή ζωγραφιά για κάποιο λόγο ο Rowan, το επαναλαμβάνω, η οποία μυστική κρύπτη ανοίγει έτσι. Πουά, μιλάμε παιδιά για τρελό κλειδί ασφαλείας. Ένας σας λέω να περνάει απ' έξω και να έχει ξεχάσει κάτι και να προσπαθήσει να το θυμηθεί. Άνοιξε. Έλα μωρέ τώρα, έλα μωρέ, πώς το έλεγαν αυτό το πράγμα, πώς το έλεγαν, έλα μωρέ, θυμίσου, θυμίσου τώρα. Καλύτερα να βάζετε να ανοίγει με κωδικό 1, 2, 3, 4 αρσής. Και αφού λοιπόν αυτή η κακομοίρη Wednesday καταφέρνει και βρίσκει το άλλο μισό της φωτογραφίας, δεν ξέρει ποιος είναι αυτός στο άλλο μισό της φωτογραφίας, γιατί η μητέρα του Rowan, παιδιά, 25 χρόνια πριν έκατσε και ζωγράφισε όλο αυτό το πράγμα, αλλά βαρέθηκε μάλλον να γράψει ποιου ζωγράφισε. Ας τα αφήσουμε όμως αυτά, παιδιά, γιατί ήρθε η ώρα για λίγο competition. I want to welcome you all to the Edgar Allan Poe Cup. Άμα το κύπελο παίρνει και φωτιά, θα σφαχτούμε, σας το λέω. Η Gwen λοιπόν, θα τη λέω Gwen για να μιλήσω συνέχεια Wednesday, πάνω στο διαγωνισμό ρε παιδί μου, πάνω στην προσπάθειά της να κερδίσει, φτάνει στην κρύπτη του Κράξτον και με το που πιάνει τον τοίχο, βλέπει ένα όραμα. Να πούμε πως ο Κράξτον είναι κάτι σαν ιδρυτής του Τζέρικο. You are the key. Και συγκεκριμένα βλέπει τον εαυτό της να παίζει έναν άλλο ρόλο, ο οποίος της λέει ότι αυτή είναι το κλειδί. Όπου αυτή ήταν μια προγονός της που ονομάζεται Goody Adams και πιο μετά μαθαίνουμε ότι... ότι ζούσε την εποχή του Κράξτον και μάλιστα ήθελαν να την κάψουνε γιατί ήτανε μάγισσα. Και αυτήν ήθελαν να κάψουν και όλους τους ομοίους της. Goody Adams! You have been judged before God and found guilty. Α, άκυρος ο πληθυντικός, ο ίδιος ο Κράκστον ήθελε να τους κάψει, όμως τελικά... There will be no escape for you. Τελικά δεν μαθαίνουμε ποτέ τι έγινε, γιατί όπως γίνεται πάντα, η Wednesday ξύπνησε στο καλύτερο σημείο του ονείρου. Οράματος. Ό,τι είναι αυτό τέλος πάντων. Her name is Goody Adams, and I believe she's my ancestor from 400 years ago. Πιστεύεις, δηλαδή δεν είσαι 100% σίγουρη ακόμα. Είδες μία που μοιάζεται σαν δύο σταγόνες νερό, έχετε το ίδιο επίθετο και έχετε και δύο μαγικές ικανότητες. Δηλαδή, τι άλλο θέλεις για να σιγουρευτείς. And what the hell is Crackstone doing in a picture with you? You know who that is? Yeah, it's Joseph Crackstone. It's like Jericho's founding father. Ναι ρε Ζεβιεράς μας τώρα, τους τα είπα εγώ αυτά, προχωράμε. I'd like you to meet Marilyn Thornhill. In the spirit of outreach, she's Nevermore's first normie teacher. Και την μοναδική δασκάλα του Nevermore θα προσθέσω εγώ. Να τα λέμε και όλα ρε παιδιά, μην τα λέμε μισά. Γιατί η σειρά δεν μας έχει δείξει κι άλλη δασκάλα. Αυτή μας έχει δείξει άντε και αυτόν από την ξυφομαχία. Να τον πιάσουμε κι αυτόν να είναι. Τώρα τι σχολείο είναι αυτή η Nevermore με δύο μόνο δασκάλου, δεν ξέρω. Wow. That was deep. Εσείς, αυτός δεν είναι σαν τον Μάκη Παπασημακόπουλο σε μικρή ηλικία. Όχι, εντάξει, τίποτα, αυτό ήθελα να πω μόνο, δεν θα το ξαναδείτε, συγγνώμη. Λοιπόν, άρα η υπόθεση της σειράς μας με τα νέα δεδομένα είναι μια εκλεκτή με μεταφυσικές δυνάμεις που σκάει μύτη ξαφνικά σε ένα ειδικό σχολείο για άτομα με ειδικές ικανότητες. Και αυτή η εκλεκτή είναι συνδεδεμένη με μια καταστροφική προφητεία η οποία εκτός των άλλων τη συνδέει και με έναν τεράστιο δίλε. Όχι, δεν μπερδεύτηκα καθόλου, τις σωστές φωτογραφίες έβαλα. Αχ, άντε πάλι αυτό το κακό CGI. Τι θα γίνει μωρέ, θα το δούμε για πολλές φορές ακόμα. Δείξτε μας ποιος είναι να τελειώνουμε. Έλα, άστο ιερ. Δηλαδή, αποκλείται. Παιδιά, δεν γίνεται να είναι άνθρωπος. Όχι, δεν το πιστεύω. It is my honor. To celebrate our town's history and Jericho's noble forefather, Joseph Crackstone. Τώρα, αυτός ο Ιωσήφ, ο Κράκστον, πώς κατέληξε από γενοκτόνος να είναι ιδρυτής και ευεργέτης του Τζέρικο, δεν ξέρω. Πάντως, εάν η αποστολή του τότε ήταν να αφανίσει όλους τους απόκληρους, όλους δηλαδή όσους έχουν ειδικές ικανότητες όπως η Wednesday, το ότι μετά από τόσα χρόνια υπάρχει ένα και μόνο σχολείο και βρίσκεται στη δική του πόλη, του λες και αποτυχία, Κράκστον. Ρε πόσο πετσόκοψαν έτσι. Now may the spirit of Joseph Crackstone be memorialized for... Αυτό ακριβώς. Ό,τι είπε παιδιά ο κύριος με το κουβοδάκι στο κεφάλι. Α,
καλά, ε! Με γεια, να το χαιρόμαστε! Γερό να είναι! Και η αλήθεια, παιδιά, είναι πως η Wednesday δεν είναι εντελώς αθώα, ρε παιδί μου. Θέλει να κάνει κάτι, αλλά το να κάνει κάτι δεν είναι στο χέρι της. Είναι σε άλλο. Τελικά, παίζει τσέλο καλύτερα όποιος παίζει τελευταίος. Και είναι τόσο καλή στο τσέλο Wednesday, κυρίες και κύριοι, που παρόλο που παίζει μόνη της, από πίσω ακούγεται ολόκληρη ορχήστρα. Θα σέβεστε, ρε! Επίσης θα σέβεστε, γιατί όντως η ηθοποιός, η Ορτέγκα δηλαδή, έμαθε να παίζει τσέλο για τις ανάγκες της σειράς. Α, δεν είναι τίποτα, παιδιά, μην ανησυχείτε. Είναι πολύ λογικό. Μόλις βγήκε από προβολή Black Adam. Δεν ξυπνάει. Προοικονομία, κυρίες και κύριοι! Θα καταλάβετε γιατί το λέω στο τέλος αυτού του βίντεο. Nothing has changed since Crackstone. They still hate us. Only now they sugarcoat it with platitudes and smiles. Και μπορεί, παιδιά, όπως τα έχετε καταλάβει, το σενάριο της σειράς, παρόλο που είναι αντιγραφή από αλλού, να έχει αρκετά κενά. Όμως, παιδιά, αυτό που δεν έχει κανένα κενό, αυτό που είναι αψεγάδιαστο, είναι ο χαρακτήρας της Wednesday. But it's either they write our story or we do. You can't have it both ways. You're exhausting. I know. Ό,τι λέει αυτός ο χαρακτήρας και ο τρόπος που το λέει είναι χειρουργικά γραμμένο και εκτελεσμένο, βέβαια, από την ηθοποιό, η οποία παίζει εκπληκτικά. Φαίνεται ότι έχουν δώσει όλη τη βαρύτητα σε αυτό το χαρακτήρα και ευτυχώς, γιατί είναι και το βασικό συστατικό που κρατάει όλη αυτή τη σειρά αξιοπρεπή. I don't believe in mandatory volunteer work, sugar-coated history or happy endings. Παρ' όλα αυτά, Wednesday παίζει σε μια σειρά που τα έχει όλα αυτά. But most of all, I don't believe in coincidences. Α, είδατε τι πάει να κάνει εδώ η σειρά, Επειδή το σενάριο της σειράς, ρε παιδί μου, το χαρακτηρίζουν οι συμπτώσεις, βάζουν εδώ τη Wednesday να το αναφέρει αυτό, ώστε από μειονέκτημα να γίνει το think της σειράς. Ε, καλό. Όχι. Σας το έχω ξαναπεί και για άλλα project, θα το πω και τώρα. Δεν μου αρέσει όταν ένα project δεν παραδέχεται αυτό που όντως είναι και θέλει να πουλήσει στο θεατή ότι είναι κάτι πολύ παραπάνω. Η σειρά Wednesday είναι ένα απλό, ήπιο, χαλαρό project για teenagers. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Και δεν είναι κακό αυτό. Κακό είναι να μην το παραδέχεσαι. Τι να κάνουμε, δεν γίνεται όλοι να γίνουμε Stranger Things. Δεν γίνεται. Αχ, πάντως, παιδιά, αυτή εδώ η διασκευάρα του Nothing Else Matters αγαλίασε την ψυχούλα μου, ε. Μη σας πω, στο 95 έσωσε τη σειρά και με έκανε να τη συνεχίσω. They hide in the shadows until no one is looking. Αχ, γιατί ρε σειρά, γιατί, πες μου, τι σου έχω κάνει. Τι πόρτα νομιόμορφη είναι αυτή, γιατί. Ποιος την έφτιαξε, γιατί το χώρισμα δεν είναι στη μέση και είναι πιο εκεί. Γιατί, θα με τρελάνετε. But I'm looking now. Ο Ζέβιερ είναι το τέρας? Όχι φυσικά! Έχετε δει ποτέ σκύλο να κάνει νυχιά στον εαυτό του? Όχι. Γάτα μήπως? Όχι. Λιοντάρι μήπως? Όχι. Ε, άρα προφανώς και ο Ζέβιερ δεν είναι το τέρας, γιατί το τέρας κάνει νυχιές στους άλλους, όχι στον εαυτό του και ειδικά στο σβέρκο του. Ξυπνήστε, ρε! Okay, okay. I know you're all excited about Saturday, which is why I haven't assigned any homework. Α, καλά, δεν φαντάζεστε τι είναι το Σάββατο, δεν φαντάζεστε, θα σας πω πιο μετά. Ωραία. Άρα ο Ζέβιερ ζωγράφισε το τέρας και το έκανε με τις δυνάμεις του να ζωντανεύσει και αυτό του έκανε νυχιά. Εγώ τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω. Ε, και δεν είμαι και Wednesday. Αχ, αυτή η πόρτα. Wednesday. What are you doing? Nothing. I just saw you come out this way. Λοιπόν, στο θέμα μας τώρα. Τι είναι το Σάββατο? Would you go to the dance with me? Yes. Wednesday, I would love to go to the dance with you. Χορό έχει το Σάββατο, κυρίες και κύριοι! Πρωτότυπο! Όχι! Γιατί ρε παιδιά, πού αλλού είχε ξανά χορό? Οι αντίγραφες πετάγονται συνεχώς. Θα άτυχε ρε παιδιά, θα άτυχε, εντάξει. Πάντως, δημιουργή της σειράς, πού και πού και καμιά πρωτότυπη ιδέα, δεν είναι κακό. Πετάξτε, δεν θα παρεξηγηθούμε. So who is it? Xavier. Got it.
I thought we liked each other. But then you pull something like this, and I have no idea where I stand. Next time there's a ball, pluck up the courage and ask me before somebody else does. And not as a last resort. Λοιπόν, και τώρα επίσημα μπορεί να αλλάξει ο τίτλος της σειράς επιτέλους και να βάλουμε τον κανονικό τίτλο, ο οποίος είναι Wednesday Potter και το κύπελο του Poe. Το θέμα όμως, παιδιά, είναι ότι δεν τελειώσαμε εδώ. Θα τα ξαναπούμε αυτά στο τέλος αυτού του βίντεο. Δεν γλιτώνετε. Am I in the more than friend zone or just a pawn in some game you're playing? Αυτό που παλεύουν όχι ένα, αλλά δύο άτομα για την καρδιά της Wednesday μπορεί να με τρελάνει. Δηλαδή, εντάξει, όμορφη κοπελίτσα δεν λέω ρε παιδί μου, αλλά είναι σαν παγό κολόνα με πόδια. Τι ακριβώς σου γόητευσε? Βασικά, τι λέω τώρα, μπλες και στην πραγματικότητα κάτι τέτοιο δεν μας τραβάνε. Μια χαρά τα κάνει σειρά, παιδιά, προχωράμε. That circle. I think I know where that is. Show me. Η ωρενή Μέλισσα λοιπόν παίρνει μαζί τη Σωσό και πηγαίνουν στη σπηλιά η οποία φαινόταν σε μια ζωγραφιά που είχε ζωγραφίσει ο Ζέιβιερ. Και εκεί βρίσκουν. Yachty. Οπότε η Wednesday παίρνει το δόντι από τη σπηλιά, παίρνει και ένα ματωμένο πανί από το ατελιέ του Ζέιβιερ, τα πηγαίνει στο σερίφι του, τα πετάει πάνω στο γραφείο και του λέει μια εξέταση DNA και γρήγορα. Βέβαια, όσο ήταν στο ατελιέ του Ζέιβιερ. The hell are you doing? How do you know what the monster looks like? Oh, what, you think it's me? I saved your life. So did the monster. Για, πιστεύω να έχετε καταλάβει ότι το όλο θέμα το ψάχνει το μοναδικό άτομο που δεν θα έπρεπε να το ψάχνει έτσι. Γιατί επαναλαμβάνω, η Wednesday από όλο αυτό το συμβάν με τον Rowan ήταν αυτή που παραλίγο να δολοφονηθεί και τον Rowan, εκτός από πολύ λίγο ρε παιδί μου διάδραση που είχε μαζί του, δεν τον ήξερε καθόλου. Όχι, σας τα λέω αυτά για να καταλάβετε τα κίνητρα που δεν έχει η πρωταγωνίστριά μας για να κάνει όλο αυτό το ταβαντούρι. Θα μου πεις τώρα, Μαρία Θωμά, η τύπισσα θέλει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ναι, οκ, okay, μαζί σου το ακούω. Αλλά δεν θα ήταν πιο όμορφο με κάποιο σεναριακό τρίκ να κατηγορούσαν την Wednesday για τις δολοφονίες που έχουν γίνει από το τέρας? Ακόμη και για τη δολοφονία του Rowan, αντί να κάνανε όλο αυτό που η διευθύντρια αλλάζει μορφές και παίρνει τη θέση του Rowan για να δείξει ότι τελικά δεν δολοφονήθηκε και να καλύψει όλο αυτό, να φόρτωναν τη δολοφονία του Rowan τη Wednesday. Οπότε να είχε έναν λόγο αυτή να πρέπει να ψάξει την αλήθεια. Δεν ξέρω για εσάς, πάντως στα δικά μου αυτιά ακούγεται ήδη πολύ καλύτερο σας. That's the only reason you asked me to the Raven, isn't it? Get out! Άρα η Wednesday, ενώ ήταν να πάει στο χώρο με τον Xavier, τελικά δεν θα πάει στο χώρο με τον Xavier και θα πάει σε μια σπηλιά, βασικά θα πάει στη σπηλιά του τέρατος με την ορεινή μέλισσα. Όμως τελικά δεν θα πάει στη σπηλιά του τέρατος με την ορεινή μέλισσα, γιατί τελικά θα πάει στο χώρο, γιατί το The Thing έστειλε ένα γράμμα, μια επιστολή στον Tyler και τώρα ο Tyler έχει πάει να την πάρει για να πάνε στο χώρο, οπότε η ορεινή μέλισσα πηγαίνει στη σπηλιά μόνος του. Ντροπή πια, ντροπή μόνο, ντροπή. Εκτός και το κάνατε για τρίπ και τους ταινίες Harry Potter. Άμα το κάνατε γι' αυτό, εντάξει μαζί σας. Γιατί εντάξει τώρα, ας το παραδεχτούμε όλοι, όλοι όμως, ότι ολόκληρη σειρά Wednesday είναι ένα τρίπ στο Harry Potter franchise. Τι είπα θα φτύρε. Παιδιά, είχα ένα φίλο που είχε πάρει κάτι μανιτάρια περίεργα και χορεύει έτσι. Do me a favor, take off your amulet and make me forget about it. Ότι τώρα αυτός είδε τη Wednesday να χορεύει σαν κομπρεσέρ σε δημόσιο έργο και εγωιτεύτηκε. Την τραγική ηρωνία πίσω από όλο αυτό, όπως τη βλέπετε, κυρίες και κύριοι, δεν τη βλέπετε. Το κομμενάκι που του είχε γυαλίσει, το ότι χορεύει κάτι τέτοιο και κάτι τέτοια, του φέρνει το εγωιτευτικό. Αν το έκανε κανένα φίλο του, θα τον κορόιδευε μέχρι να σβήσει ο ήλιο. Υποκριτές. Να το παιδιά, να το! Τη στάσκασε το πανιτάρι, σας το είπα! Γατάκι Wednesday. Δείξτε στο όμπι αγόρι μου πως γίνεται σωστά. Εντάξει, before it was cool. Ευτυχώς όμως το πάρτι τελειώνει σιγά σιγά και θα γλιτώσουμε από όλο αυτό το πράγμα, οπότε εντάξει. Και Blade Reference. Τι γίνεται εδώ ρε! Μπράβο σειρά, δεν σου το είχα, μη σου πω μετά από αυτό σε συμπάθησε λίγο περισσότερο. Να θυμηθώ μετά να δω για 300η φορά το πρώτο Blade. Oh my god. Ο Eugene λοιπόν, ως άλλος Dustin, τρέχει μέσα στο δάσος πανικόβλητος με φουλ εξοπλισμό για να σωθεί από το τέρας. Αλλά... Eugene?
Αλλά, εντάξει, δεν βλέπει τα ραδιά ανάποδα, βγαίνει όμως για τρεις αγωνιστικές εκτός με πολύ σοβαρό τραυματισμό. Το πέμπτο επεισόδιο της σειράς λοιπόν καταπιάνεται με την δολοφονία με την οποία κατηγορείται ο πατέρας της Wednesday, ο οποίος βρίσκεται στο Nevermore μαζί με όλη τη φαμίλια για να επισκεφθούν τη μονάκριβη κορούλα τους. There she is. Oh, how we missed all the cute eyes and youthful sneer. Πιστεύω, παιδιά, πως ο λόγος που έχει πετύχει αυτή η σειρά είναι το ότι λέει αρκετές αλήθειες και μάλιστα τις λέει και ανέμακτα, γιατί τις περνάει ως τρολ, αλλά είναι μεγάλες αλήθειες. Είμαι 1000% σίγουρος, και γράψτε μου στα σχόλια αν έχω δίκιο, πως παρόλο που πολλά από αυτά που λέει η σειρά είναι υπερβολικά, θα πιάσετε σίγουρα τον εαυτό σας να ταυτίζετε με πολλά από αυτά. The bees miss you, Eugene. We all do. Δείτε πόσο όμορφα οριμάζει, εξελίσσεται ο χαρακτήρας της Wednesday οργανικά μέσα στη σειρά όσο περνάνε τα επεισόδια. Σιγά σιγά η πρωταγωνίστρια μας μαλακώνει όσο περνούν τα επεισόδια, και αυτό δεν γίνεται βεβαιασμένα, γίνεται πολύ οργανικά και με χειρουργική ακρίβεια. Και δεν γίνεται, ρε παιδιά, να μην το εκτιμήσω αυτό, γιατί αν μη τι άλλο, μία σειρά που ονομάζεται Wednesday πρέπει να έχει την πρωταγωνίστριά της στην πένα. Και αυτό ακριβώς γίνεται εδώ πέρα. Βέβαια, το σενάριο είναι ηλίθιο, μην το ξεχνάμε. Suicide note says he felt guilty about an old case. Garrett Gates. Όσο ο πατέρας της Wednesday είναι στο Τζέρικο, ο γιατροδικαστής που είχε καταπιαστεί με την υπόθεση της δολοφονίας του Gates, που είχε κατηγορηθεί ο πατέρας της, ρε παιδί μου, πιο παλιά, αυτοκτονεί και λέει ότι παραποίησε τα στοιχεία αυτής της υπόθεσης και ότι στην ουσία ο Γκόμες Άνταμς είναι ένοχος. Οπότε και τον μπουζουριάζουνε. Ή μάλλον τον μπουζουριάζουνε γιατί είναι ένοχος, αλλά πιο μετά βλέπουμε ότι δεν είναι αυτός ένοχος, αλλά είναι η Μορτίσια ένοχη. Kill all those outcasts. Αλλά τελικά μαθαίνουμε ότι ούτε αυτή ήταν ένοχη, γιατί πριν τον μαχαιρώσει, αυτός είχε ήδη δηλητηριαστεί και πέθαινε. Άρα είναι αθώα. Σωστά. Όχι. Ρε στο τρελή, ρε. Τι πότε και γράφετε. Δηλαδή, αν εγώ έχω ένα θείο ο οποίος πεθαίνει από καρκίνο και πριν πεθάνει από καρκίνο πάω και τον μαχαιρώσω και τον σκοτώσω, είμαι αθώος γιατί πέθαινε. Because back when you were sheriff, you were in charge of the case and covered it up. Και το θέατρο του παραλόγου συνεχίζεται, γιατί ο δήμαρχος, ο οποίος τότε που έγινε η δολοφονία ήταν ο αστυνομικός του Τζέρικο, παραδέχεται όλη την αλήθεια στη Μορτίσα και στη Wednesday χωρίς να έχει κάποιον ιδιαίτερο λόγο. Garrett went there that night to spike the punch, kill all the kids at that dance. Δηλαδή, τι θέλω να πω, το ότι ο Garrett Gates είχε δηλητηριαστεί πριν τον σκοτώσει η Μορτίσια δεν αποδεικνύει τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο από αυτό που μόλις σας είπα. Όλο το υπόλοιπο το είδε η Wednesday σε ένα όραμα. Δεν μπορεί να αποδειχθεί με πραγματικά στοιχεία ότι έγινε όλο αυτό. Οπότε και ο δήμαρχος δεν θα έπρεπε καν να αισθάνεται απειλή. Παρόλα αυτά, what do you want? All charges dropped. Άψο ξενάρι, παιδιά. Άψο, μου. Και το καλύτερο ακόμη δεν σας το έχω πει για την πρόγονο της Wednesday, την Goody. Goody. How ironic, since she was the one who killed Joseph Crackstone. Εκείνη σκότωσε τον Crackstone και όχι ο Crackstone εκείνη. Εντάξει, παιδιά, αυτό πρέπει να το παραδεχτώ. Είναι ένα plot twist το οποίο δεν το περίμενα. Batman, εσύ! To stop Crackstone, this place you must seek. Η Goody Adams, ή αλλιώς το GPS της Wednesday, της λέει ότι για να νικήσει τον Crackstone πρέπει να πάει σε ένα συγκεκριμένο σπίτι. Το οποίο σπίτι, παιδιά! Πιστέψτε ποιο είναι. Του Garrett Gates! Ξέρετε, αυτού που στην αρχή τον σκότωσε ο Γκόμες, αλλά μετά τον σκότωσε ο Μορτίσια, αλλά μετά δηλητηριάστηκε μόνο στο ηλίθιο. Αυτός. Δεν σε λυπάται, ρε σειρά, θα σε σφαλιαρώνω, σου λέμε συμπτώσεις. Πα, μπέκ να λυγίσεις. Σύμπτωση. Αλλά αν συνδέονται όμως, σου λέω, όλες αυτές οι συμπτώσεις, άρα δικαιολογούνται. Ούτε καν. Το οποίο Garrett Gates, κυρίες και κύριοι, ολόκληρη οικογένειά του έχει σκοτωθεί. Ή μήπως όχι. Οπότε η Wednesday ακολουθεί τις συμβουλές της Goody Adams και πηγαίνει σε αυτό το σπίτι, και τι να δει. Ο δήμαρχος κάνει τη δουλειά που δεν έκανε 30 χρόνια πριν.
αυτή του σερίφη δηλαδή. Με κάποιο μαγικό τρόπο όμως καταφέρνει και μπαίνει μέσα στο πόρ παγκάζ του αυτοκινήτου του Δημάρχου, χωρίς αυτός να την ακούσει, παρόλο που ήταν δίπλα και έκλεισε με όλη τη δύναμή του πόρ παγκάζ. Και. Παιδιά, χίλια συγγνώμη που γελάω, αλλά πιο ηλίθιο θάνατο δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Δηλαδή, τι να πω, εάν είσαι πρώην σερίφης, νυν δήμαρχος, ζεις σε μια επαρχιακή πόλη, περπατάς έναν άδειο δρόμο και καταφέρει κάποιος να σε δολοφονήσει με τα μάξι του, σου άξιζε και λίγο. Στο 7ο επεισόδιο της σειράς μας, κυρίες και κύριοι, όμως, σκάει ο αποτυχημένος Raiden αυτού εδώ του σύμπαντος. Ο Uncle Fester λοιπόν εμφανίζεται σε αυτή τη σειρά για έναν και μοναδικό λόγο. You know what kind of a monster you're dealing with? It's called a hide. Για να πει στην ανιψιά του ότι αυτό το τέρας που ψάχνει ονομάζεται Hyde. Tell me about the Hyde. Olga Malikova. Jeez, she had it all. Με αυτό το επίθετο σίγουρα. She transformed in the middle of a Chopin sonata, massacred a dozen audience members and three music critics. Κρίμα για το 12 άτομα, παιδιά, κρίμα. Για τους κριτικούς μουσικής πάλι δεν μπορώ να πω το ίδιο. Η Wednesday όμως, εκτός από το ότι το τέρας το λένε Hyde, δεν έχει κάποια περαιτέρω πληροφορία για αυτό, οπότε ο θείος Fester πετάγεται και της λέει: You tried Nathaniel Faulkner's diary? Το ημερολόγιο της λέει, της Nathaniel Foster. Το δοκίμασες? Και πού είναι αυτό ρε θείο του λέει? The diary, where is it? Nightshade's library. Ναι ρε παιδιά, ναι, εννοείται. Πού άλλο θα ήταν? Βολεύει κιόλας να μην αλλάζουμε και σετ. Όχι τίποτα άλλο, τόσο κόπο κάμε να το αντιγράψουμε εντελώς από τις ταινίες Harry Potter. And that's when I found this nifty little safe. I found a diary. Και αυτό ήταν, πάπαλα. Μέχρι εδώ ήταν παιδιά η δουλειά του θείου Fester, ο οποίος θείος Fester μπορούσε απλά να πέσει από τον ουρανό όπως ο Daredevil στο Seahulk, να πει αυτά που θέλει και μετά από ένα λεπτό να περάσει ένα ελικόπτερο και να τον πάρει να φύγει. Ανταυτού βέβαια θα του αφιερωθεί ένα ολόκληρο επεισόδιο που απλά θα περιφέρεται ο θείος και θα ρίχνει στη μούρη του κέτσαπ. Και στη συνέχεια βλέπουμε την Wednesday να κάνει χάρη στο Thing και το αφήνει να ανοίξει αυτό το χρηματοκιβώτιο και όχι εκείνη, γιατί εννοείται ότι θα ήξερε και εκείνη να το κάνει. Καλύτερα κιόλας από το Thing. Born of mutation, the Hyde lays dormant until unleashed by a traumatic event or unlocked through chemical inducement or hypnosis. Το Hyde λοιπόν ξυπνάει με όλα αυτά που είπε η προλαλήσασα και στην ουσία γίνεται υποχείριο αυτού που τον ξύπνησε, του αφέντη του δηλαδή. Ό,τι του πει ο αφέντης, αυτό κάνει. Άρα, πλέον η Wednesday. That means I'm not looking for one killer, but two. Και επειδή βρισκόμαστε στο πρώτο τελευταίο επεισόδιο της πρώτης σεζόν της σειράς μας και επειδή όπως προείπα ο χαρακτήρας της Wednesday είναι καλογραμμένος του κερατά. Thing. Βρίσκει το πράγμα πισόπλατα μαχαιρωμένο και όπως οφείλει να κάνει μία σωστή σειρά ή μία σωστή ταινία. Ο χαρακτήρας σπάει. Now again, please. Και δουλεύει τέλεια αυτή η σκηνή, παιδιά, γιατί περιγράφει τη σχέση μεταξύ των δύο πιο καλογραμμένων χαρακτήρων της ταινίας. Μεταξύ της Wednesday και του The Thing. Ναι, καλά ακούσατε. Τώρα, του The Thing, του Thing, τέλος πάντων καταλάβατε. Και οι δύο χαρακτήρες έχουν σεταριστεί άψογα και θα το ξαναπώ ότι στο θέμα του χεριού, ρε παιδί μου, είναι ρε παιδιά πολύ εντυπωσιακό αυτό το ότι έχει καταφέρει να σε δέσει μαζί του γιατί είναι απλά ένα χέρι που κινείται. Και μπράβο και σε αυτό που σκέφτηκε την ιδέα, έτσι. Γιατί το χέρι αυτό, τουλάχιστον εγώ δεν θυμάμαι να υπάρχει σε κάποιο άλλο project από την οικογένεια Adams. Δεν ξέρω, ίσως να επηρεάστηκαν οι δημιουργοί της σειράς από ένα παρόμοιο χέρι που εμφανίζεται στις ταινίες Evil Dead. Ίσως. For a minute we thought you'd picked your last lock, buddy. Α, ναι, παιδιά, εντάξει, να πούμε και το στραβού το δίκιο. Ο θείος Fester τελικά χρησιμεύσε και εδώ, στο να αναστήσει δηλαδή τον The Thing. Laurel secretly buys her old house and then comes back to Jericho as someone else. Why? Μη ρωτάς το γιατί, η αγάπη αυτή δεν έχει ακόμα τελειώσει, φίλη μου Bianca. Γιατί η Laurel Gates ζει, κυρίες και κύριοι. Ναι, ναι, ζει. Και μάλιστα όχι απλά ζει. Αγοράζει σπίτια, αλλάζει ταυτότητες, μιλάμε θερίζει. I know you're Laurel Gates. You've come back to Jericho to seek your revenge. Όπα ρε Wednesday, όπα, κάτσε ρε κορίτσι μου, έχεις πάρει και φορά.
Κάτσε, πώς κατηγορείς τον κόσμο έτσι γρήγορα? You are so out of line. Do you know how violently unpredictable a Hyde can be? Γιατί, παιδιά, πάει Wednesday με τα όσα στην ψυχολόγο και της λέει: εσύ είσαι η Laurel Gates, εσύ φταίς για όλα. Και αυτή της κάνει: Preach! Την πάτησε, λέει. Σέσκισα! Δεν είμαι εγώ. Και κάνει ψυχολόγος, κυρίες και κύριοι, την κίνηση Ματ και δολοφονείται. Ναι, το σέσκισα που της είπε πιο πριν δεν γέρασε καλά. Ωραία, παιδιά, τελικά, ποια είναι η Laurel και ποιος είναι ο Hyde, θα μας πείτε? Are Eugene's glasses? Are these stalker images you took of me? Μην είναι ο Xavier? No. Somebody planted that stuff. Α, πολύ γρήγορο ήταν αυτό, ξέρω εγώ. Μήπως, ρε παιδιά, να το κοιτάγαμε λίγο πιο σφαιρικά, έτσι να το ψάχναμε λίγο, μην πέραμε γρήγορες αποφάσεις. Α, όχι. Ήρθε η ώρα για μπαλαμούτι, παιδιά, οκ. Ούψ! Άρα δηλαδή, η υπόθεση της σειράς είναι: ένας νέος τύπος έρχεται κοντά με την πρωταγωνίστριά μας και ενώ αρχικά φαίνεται ότι αυτός είναι ο κακός της υπόθεσης, μετά καταφέρνει να κερδίσει την απόλυτη εμπιστοσύνη της πρωταγωνίστριάς μας. Και μόλις το καταφέρνει αυτό, εκεί γίνεται το plot twist και αποδεικνύεται ότι αυτός ήταν ο κακός εξ αρχής. Άρα δηλαδή, ό,τι ακριβώς όμως γίνεται και με τον Alastor Moody στην ταινία Harry Potter και το κύπελο της φωτιάς. Έλα ρε παιδιά τώρα, έλα τώρα. Δηλαδή, ντροπή, πραγματικά ντροπή, και ακόμη μεγαλύτερη ντροπή είναι ότι δεν τελειώνει εδώ το πράγμα. This is a parting gift. What Oleander, one of nature's deadliest. Το Hyde λοιπόν τελικά τον βρήκαμε. Ο αφέντης του όμως ποιος είναι τελικά? Η Laurel Gates. Ποιος το διάλογο είναι? I just saw someone wearing black and those boots. What about her boots? I thought that they weren't black, they were red. Ο Eugene λοιπόν την κατάλληλη στιγμή επανέρχεται και ανακοινώνει στη Wednesday το στοιχείο που θα την κάνει να λύσει και αυτό το μυστήριο. Όπα, κάτσε. Αυτό, παιδιά, πραγματικά δεν το περίμενα να έρχεται. Ξαφνιάστηκα. I thought you'd be halfway to New Jersey by now. You can drop the act, Laurel. I should have known it was you. Η καλοκάγαθη δασκάλα είναι η Laurel Gates. Και να πω ένα μπράβο, παιδιά, στη σειρά για αυτό. Δεν το πήρα πρέφα καθόλου. Το είχε κρύψει άψογα. Και το έκρυψε μέχρι τελευταία στιγμή κιόλας. Παρόλο που πού και πού έδινε έτσι ωραία hints που πρέπει να ξαναδείς σειρά για να τα καταλάβεις. Τα καλά όμως σταματάνε εδώ. Πάμε στα προβλήματα της σειράς. Πάμε λίγο παρακάτω. Heard enough. Η διευθύντρια λοιπόν, η Λαρίσα, έχει πάρει τη μορφή του Τάιλερ για να ξεγελάσουν την Laurel ώστε να παραδεχτεί τα πάντα. Και θέλω εδώ να τονίσω την υψομετρική διαφορά που χωρίζει την Λαρίσα από την Laurel, έτσι. Τη βλέπετε κιόλας, φαίνεται και από το πλάνο. Please don't make this more difficult than it already is, Marilyn. Δεν μπορεί να κρυφτεί, μία είναι 1,60 και άλλη είναι 1,91 και φοράει και τα κούνη. Πραγματικά είναι λες και βλέπεις γίγαντα να κάθεται μπροστά σε παιδάκι. My name is Laurel. Και παρόλα αυτά η Laurel καταφέρνει και προλαβαίνει να καρφώσει μια σύριγγα στο λαιμό της Λαρίσα. Αν είναι δυνατόν. Κανονικά θα έπρεπε η Λαρίσα να της κρατάει το κεφάλι έτσι της Laurel και η Laurel να ήταν απ' την άλλη έτσι. Δεν είναι όμως αυτό το μεγάλο πρόβλημα της σειράς, κυρίες και κύριοι. Ούτε η φτιαριά που τρώει η Wednesday. A fitting end, don't you think? Η Master Kung Fu Wednesday, έτσι, από την Laurel λίγο μετά είναι. Το μεγάλο πρόβλημα, κυρίες και κύριοι, το έχει αποκαλύψει ο Xavier λίγο πριν στη σειρά. Go far away and never come back. That can't happen if you're not here. That's how you save everyone, okay? Πάρα πολύ σωστός ο Xavier, παιδιά. Αυτή είναι η λύση ξεκάθαρα. Leave! Εντάξει, Wednesday, καλά είμαστε, καλά είμαστε. Άντε λοιπόν, λεπουλέ, μπας και γλιτώσουμε. Όχι, εννοείται ότι Wednesday δεν θα έφευγε και θα πήγαινε να ζητήσει τα αρέστα από τη δασκάλα. Και ξέρετε αυτή η επιλογή που την οδήγησε. Εδώ. Kind of a deja vu thing we got going on, huh? Εδώ την οδήγησε, δεμένη σαν το αρνί. Και εννοείται πως η Laurel δεν την έχει εκεί τυχαία τη Wednesday δεμένη, την έχει για κάποιο συγκεκριμένο λόγο.
Και ο λόγος είναι, όπως της είχε πει μια προγονός της, η Goody Adams, τη θυμάσαι στη Wednesday, ότι αυτή είναι το κλειδί. Γενικά, χωρίς να της πει κάποια άλλη λεπτομέρεια. Γιατί ήταν και λίγο εγωιστικό το πνεύμα της Goody Adams, δεν τα έλεγε όλα. Έλεγε κάποια λίγα, ρε παιδί μου. Δεν πέθανα εγώ, λέει, για να τα βρείτε όλα εσείς έτοιμα. Τσουτσέκια. You know, we have roots that go all the way back to Joseph Crackstone. Και εδώ, παιδιά, έχουμε κάτι που συχαίνομαι να βλέπω στις ταινίες και τις σειρές. Σεναριακή εξέλιξη που δεν έχει σεταριστεί ποτέ πριν. The one man who nearly succeeded in eradicating the outcasts. Εννοώ πως η σειρά ποτέ πιο πριν δεν έχει σετάρει ότι κάποιος μπορεί να φέρει στη ζωή κάποιον. You can't wake the dead. Leave me, I've tried. Εφόσον λοιπόν κάτι δεν στο έχει σετάρει μία ταινία ή μία σειρά, όταν φτάνει η στιγμή της ανακοίνωσης αυτού του κάτι, δεν μπορεί ο θεατής να πει «Α, ναι ρε, μπορεί να το κάνει αυτό γιατί μας το είχε πει τότε». Απλά το αποδέχεται. My dear Wednesday, you are the key. Αυτά μας τα έχουν πει και άλλοι, κοπελιά. Κάτι παραπάνω έχεις? Your arrival at Nevermore set the chubby wheels of my plan in motion. Άρα, ολόκληρο το σχέδιο της Laurel ξεκίνησε κατά τύχη, εντελώς συμπτωματικά. Γιατί η Laurel δεν κίνησε ποτέ τα νήματα ώστε να έρθει, ρε παιδί μου, η Wednesday στο Nevermore, ώστε να γίνει μετά όλο αυτό το ταβαντούρι. Κατά τύχη πηγαίνει η Wednesday στο Nevermore και συμβαίνουν όλα αυτά. Goody sealed Crackstone in his sarcophagus with a bloodlock. Only one of her direct descendants can open it. Και τι σας έλεγα πιο πριν, ο Xavier είχε απόλυτο δίκιο. That can't happen if you're not here. That's how you save everyone. Okay. Να αγιά στο στόμα σου, ρε παιχταρά Ζέβιερ, να αγιά στο στόμα σου! Οι αντίγραφες πετάγονται συνεχώς. Και ο Μέγας κακός επιστρέφει, κυρίες και κύριοι. Ο άνθρωπος που πολλά χρόνια πριν είχε σπείρει τον πανικό και είχε σκοτώσει πόσα και πόσα άτομα, επιστρέφει πίσω για να τελειώσει τη δουλειά που άφησε μισή τότε. Voldemort! Ρε εσείς, αυτός γιατί έχει μαγικές δυνάμεις ρε, ιερέας δεν ήταν, τι έγινε τώρα? Τι να πω ρε, τι να πω. Τέλος πάντων, η Wednesday, πώς θα γλιτώσει τώρα από τη μαχαίρωση ο άλλος, θα πεθάνει? Your necklace is a powerful talisman. It is also a conduit for conjuring spirits. It will allow me to pass through you and heal you. Απλά λένε πράγματα τώρα, ρε Ρούκου. Τα βγάζω από το κεφάλι σου τώρα, απλά. Και μετά, άμα θες, μπορείς να τρίψεις και τρεις φορές το παπούτσι σου και να βρεθείς με teleport κατευθείαν στο σχολείο. Τι βλακίες λέω, ρε παιδιά. Και αυτές βλακίες λένε. Εγώ γιατί να μην πω δηλαδή. Παιδί, με ζήλεψα. Τέλος πάντων, μπαίνει μέσα της λοιπόν, την διατρέβει και πάει Wednesday προς ολοταχώς με τα όσα με τα μπούνια για την τελική μάχη με τον κακό της σειράς μας. Ο οποίος, παραλαμβάνω, για κάποιο λόγο, είναι μάγος τώρα. What it means for my family. Silence, woman! Be gone, or I will cut thy tongue from thy wretched mouth. Αυτά παθαίνεις άμα ανασταίνεις άντρα από το 1600. Ρε αυτός γιατί κάνει μαγικά ρε, θα μας πει κανένας. Αν είναι δυνατό, δεν μπορώ άλλο. May the force be with you. Η άλλη έφαγε βέλος στο νόμο ρε και δεν κατάλαβε τίποτα, σηκώθηκε σαν να μην συμβαίνει κάτι. Έλα λέει, πάμε πόλεμο, τι έγινε? Sherlock Holmes έχουμε βάλει μέσα στη σειρά μας. Stranger Things έχουμε βάλει και από αυτό μέσα στη σειρά μας. Harry Potter έχουμε αντιγράψει full. Ξέρετε τι δεν έχουμε αντιγράψει ακόμα? I will send you back to hell. Περιμένετε, περιμένετε. Τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Αυτή η σκηνή, παιδιά, είναι ακριβώς η ίδια σκηνή με την Έουιν και τον Μέρι που αντιμετωπίζουν τον Witch King στην επιστροφή του βασιλιά. Ακριβώς η ίδια, δείτε! No man can kill me. I will send you back to hell. Ε, ναι ρε παιδιά, εντάξει.
τώρα εξηγείτε. Πώς μετά να μην πετύχει η σειρά, αφού είναι puzzle πετυχημένων project. Και ο κακός μας καίγεται όπως κάηκε και το άγαλμά του κάποια επεισόδια πριν. Λορέλ, καλή η κίνηση με το όπλο, δεν λέω, αλλά η ορεινή μέλισσα θα μπει την τελευταία κουβέντα. Διέτε εδώ παιδιά, διέτε εδώ τι κάνουν οι μελισσούλες μας στον κακό μας, ακραίο. Α, δεν είναι τίποτα, μην ανησυχείς, με λίγο αουτάν θα είσαι πένα. Είμαι πολύ αουτάν. Welcome to the 21st century, Adams. My number's in there already. Άμα κορίτσια slash αγόρια, ο άλλος ή η άλλη σας κάνει δώρο smartphone, την έχει δαγκώσει για τα καλά τη λαμαρίνα και μάλιστα όχι απλά την έχει δαγκώσει, είναι στο όριο να την κόψει κιόλας. My very first stalker. Και εννοείται στο τέλος ότι θα σεταριστεί η δεύτερη σεζόν της σειράς, που εννοείται ρε παιδιά, δηλαδή μη με ρωτάτε άλλο αν θα βγει δεύτερη σεζόν για το Wednesday, εννοείται ότι θα βγει το Netflix, κάθε επιτυχημένη του σειρά, κάθε επιτυχημένο του project δηλαδή, δεν το αφήνει σε ησυχία, θα βγάει σεζόν μέχρι να σβήσει ο ήλιος. I know the suspense is killing you. Και αυτή ήταν η πρώτη σεζόν της σειράς Wednesday, κυρίες και κύριοι. Της σειράς που ο Tim Burton σκηνοθέτησε τα πρώτα 4 επεισόδια της και ήταν και πίσω της γενικά από όλο το project, ρε παιδί μου, σαν παραγωγός. Εντάξει παιδιά, πετσόκοψα πάρα πολλά πράγματα από τη σειρά όπως ήταν φυσικό, πράγματα που δεν ήταν τόσο σημαντικά στην πλοκή, ρε παιδί μου, της σειράς. Αν θέλετε να τη δείτε ολόκληρη τη σειρά, πηγαίνετε στο Netflix να τη δείτε. Εδώ ήρθατε να τη δείτε, βρε τσαμπατζίδες. Λοιπόν, μπορώ να καταλάβω την επιτυχία που κάνει αυτή η σειρά, πολύ απλά γιατί καταλαβαίνω το πώς δουλεύει το όλο πράγμα και φαίνεται κιόλας ότι κλικάρει πολλά από τα κουτάκια. Αν πει, σας πω, τα κλικάρει όλα τα κουτιά του τι πρέπει να έχει μία σειρά ώστε να είναι επιτυχημένη και μάλιστα ώστε να αρέσει στο εφηβικό κοινό. Αλλά είναι απλά ένα διασκεδαστικό ανάλαφρο project και μέχρι εκεί. Τίποτα παραπάνω. Και επειδή κάτι περίεργα έχει πάρει το μάτι μου ξόφαλτσα, κάτι περίεργες συγκρίσεις, ούτε κατά διάνοια δεν συγκρίνεται με το Stranger Things. Ούτε κατά διάνοια. Πάρα πολύ ωραία λοιπόν ήταν η σειρά Harry Potter, ανυπομονώ πώς θα συνεχιστεί. Εννοείται ότι περιμένω κάτω στα σχόλια τη δική σας άποψη για τη σειρά, εάν σας άρεσε, αν δεν σας άρεσε, τι σας άρεσε ή τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, να κάνουμε ωραία κουβεντούλα όπως κάνουμε πάντα. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, μπορείς να με ακολουθήσεις και στο Instagram, αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην κάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι σούπερ!